Είναι η τρίτη κατά σειρά κινητοποίηση που κάνουν οι παραγωγοί του Δήμου Αγιάς, Μήλα και Κάστανα κυρίως, για το θέμα των συνδυμένων ενισχύσεων που δεν θέλουμε να κοπούν, που θέλουμε να συνεχίσουν να παραμείνουν στην παραγωγή και στους συναδέλφους να δίνονται, γιατί αποτελούν ένα βασικό εισόδημα και αποτελούν ένα βασικό εισόδημα σε μια περίοδο που χτυπιόμαστε και από τις συνέπειες της πανδημίας και των όποιων μέτρων έχει πάρει η κυβέρνηση για την πανδημία και από το γεγονός βέβαια της μεγάλης αύξησης του κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών που συνεχίζουμε να διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε σχέση με αυτή τη μεγάλη αύξηση που έχει γίνει και όλων των δυσκολιών που έχει και όλος ο κόσμος και οι οικογένειές μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε να χαθούν οι συνδυμένες και από ό,τι φαίνεται δεν θα χαθούν και αυτό είναι αποτέλεσμα και κέρδος αυτού του αγώνα μας, αυτού του αγώνα που τον έχουμε δώσει εδώ και ένα μήνα και εμείς συλλαλητήριο στην Αγία και με κάθοδο στην Αθήνα αλλά και σήμερα εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας για μια ακόμη φορά διεκδικώντας το αυτονόητο. Να μας πάρουν λεφτά δηλαδή και από την τσέπη από αυτά που μας έχουν πάρει ήδη. Και δεύτερον, ζητάμε να υπάρχει να ενταχθεί το μήλο στα προϊόντα που θα ενισχυθούν λόγω των επιπτώσεων των μέτρων της κυβέρνησης που έχει πάρει για την πανδημία, διότι πέρυσι, λόγω αυτής του μέτρου, ότι δεν λειτουργούσε η εστίαση, ότι ήταν 50-50 η αγορά, ότι είχαν μειωθεί οι εξαγωγές, τα προϊόντα μας πουλήθηκαν ή σε πολύ εξευτελιστικές τιμές χαμηλά ή έμειναν και αδιάθετες ποσότητες στα χέρια των παραγωγών. Και τρίτο αίτημα που καίει άμεσα όλη την επαρχία Αγίας είναι το θέμα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, των προκαταβολών που δεν δόθηκαν σε όλους, ούτε σε όλα τα προϊόντα, αλλά κυρίως ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει αποπληρωμή, εξόφληση δηλαδή του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που δικαιούμαστε για τον παγετό. Έχει μια πληρωμή ακόμα στις 23 Δεκεμβρίου, όμως εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε τα πορίσματα στην Αγία. Άρα δεν θα υπάρξει εξόφληση. Θα πάμε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, δεν ξέρω πότε θα ξαναδώσουν πορίσματα και πληρωμές. Συνεπώς, εμείς ζητάμε να επισπευθεί η διαδικασία έκδοσης των πορισμάτων. Ακόμα έχει 10 ο μήνας, προλαβαίνουν και στις 23 του μήνα να πληρωθούν η παραγωγή της Αγίας και να εξοφληθούν την αποζημίωση. Η οποία όμως ξέρουμε ότι δεν θα είναι υψηλή, γιατί και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και να αποζημιώνει και να ασφαλίσει την παραγωγή στο 100%. Έχουμε και το κόστος παραγωγής, το έχει όλη η Ελλάδα πρόβλημα. Συνεχίζουμε αυτές τις αγώνες που κάνουμε. Στις 19 του μήνα την άλλη Κυριακή θα έχουμε πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το κόστος παραγωγής είναι ξεκάθαρο ποια είναι. Είναι ρεύμα, είναι πετρέλαιο, είναι λιπάσματα, είναι σπόρ, είναι φυτοφάρμακα, είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο έχει εκτοξευτεί προς τα ύψη την ίδια στιγμή που όμως οι τιμές παραμένουν καθυλωμένες. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για πολλά νέα παιδιά, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο με τον κορονοϊό, δεν υπάρχει καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, τα κόστη παραγωγής, πετρέλαια, όπως πετρέλαια και άλλα πολλά, ρεύματα, μεροκάματα, εργόσημα, δεν υπάρχει καμία βοήθεια από κανέναν και σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να αλλάξουμε αυτή την οτροπία που έχει η κυβέρνηση.